μεταξύ μας, ένας άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα έχει κάθε λόγο να έχει ένα ευχάριστο πρωινό. Είναι ο επόμενος καλεσμένος μου, ο Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών. Καλή σας μέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλή σας μέρα. Είχατε μια καλή εβδομάδα σήμερα. Μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Πειραιώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Και ήρθε ως επιστέργασμα αυτή η αναβάθμιση από την Standard & Poor's, η οποία πραγματικά λέει πολύ καλά λόγια για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική διαχείριση της κρίσης μέχρι εδώ. Τα είπαμε λίγο της αναβάθμισης. Θέλω να σας ρωτήσω να μεταφράσετε έτσι σε απλά ελληνικά τι σημαίνει μια καλή αναβάθμιση για τους Έλληνες. Ουσιαστικά θα σας πω, θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας με το τρίτο καλό νέο της εβδομάδος, που ήταν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Αυτό πώς προέκυψε? Προέκυψε γιατί η χώρα δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο και κάλυψε τις ανάγκες της με τα ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία συστηματικά χτίζουμε με ορθολογικές και με χαμηλό κόστος δανεισμού εξόδου στις αγορές. Αυτό πώς επιτυγχάνεται? Αυτό επιτυγχάνεται όταν υπάρχει αξιοπιστία της χώρας και οι αναβαθμίσεις βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, αυτό που ο πολίτης μπορεί να μην αντιλαμβάνεται άμεσα ότι έχει αξία για τη χώρα, η αναβάθμιση της αποσύκους αξιολόγησης, είναι μια βασική προϋπόθεση έτσι ώστε να κρατάτε χαμηλά το κόστος δανεισμού της χώρας, το οποίο σημαίνει ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλό κόστος δανεισμού για να βοηθάει την κοινωνία, όπως πράττουμε επί ένα χρόνο. Είτε μειώνοντας χώρους, είτε ενισχύοντας τις δαπάνες μέσα στην υγειονομική κρίση με προγράμματα όπως είναι μεταξύ άλλων η επιστρατεία προκαταβολή. Τα μηνύματα είναι αρκετά καλά, δεν είναι μόνο από τη Standard & Poor's και οι άλλοι και έχουν αρχίσει να κάνουν κάποιες εκτιμήσεις εν ώψη των δικών τους αξιολογήσεων. Πάντως θα σας πω ότι είναι η δεύτερη θετική αξιολόγηση, αναβάθμιση θα έλεγα, μέσα στην υγειονομική κρίση. Πάμε να γίνουμε Ιρλανδία της επόμενης τριετίας, να το πιστέψουμε, ή κάποιο λάκκο έχει φάρα? Κοιτάξτε, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να επιτύχει η χώρα υψηλούς, βιώσιμους και με κοινωνική δικαιοσύνη ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Έχουμε χτίσει και αποδείχθη αυτό μέχρι τον Φεβρουάριο του 20 ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Ήμασταν πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Φαίνεται μέσα στην υγειονομική κρίση ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι ισχυρά και παραμένουν ισχυρά. Μπορούμε, αν θέλετε, να το αναδείξουμε αυτό. Και αξιοποιώντας και τους πολλούς διαθέσιμους πόρους που θα έχει η χώρα τα επόμενα χρόνια, μπορούμε να πετύχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους. Να πω μόνο για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, γιατί καμιά φορά οι πολίτες μπερδεύονται με τα δισεκατομμύρια και είναι εύλογο αυτό, ότι για κάθε ένα ευρώ που θα δίνουμε στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια μπορούμε να εισπράξουμε και να αξιοποιήσουμε 4,6 ευρώ. Όταν η αντίστοιχη αναλογία στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήταν 1 προς 2,9. Κύριε Υπουργέ, το αποφασίσαμε το μένουμε Ευρώπη. Μην το επαναφέρετε. Το αποφασίσαμε ότι είναι η καλή λύση για την Ελλάδα το συγκεκριμένο. Όχι, προσπαθώ να σας πω ότι εκτός από το ότι ευτυχώς μπήκαμε στην Ευρώπη και παραμένουμε στην Ευρώπη και στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, παρά τις προσπάθειες εντός αγωγικών που κάναν κάποιοι να μας βγάλουν πρόσφατα από την Ευρώπη, θέλω να σας πω ότι τα ποσά τα οποία τα επόμενα χρόνια μπορούν να εισθέσουν στη χώρα και να αξιοποιηθούν ορθολογικά δημιουργούν και αυτά τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε αυτό που με ρωτήσατε. Εγώ επέμεινα στο 4,6 σχέση με το 2,9. Όχι στο πόσο καλή είναι η Ευρώπη, στη σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, για να δείξω ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Εσείς έχετε δίκιο να αναδεικνύετε την πορεία, την δική σας, του Υπουργείου σας, της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα κομμάτι αυτού του προνομίου, του φτηνού δανεισμού, οφείλεται στα νομισματικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που φυσικά πρέπει να λειτουργείς σωστά για να μπορείς να τα απολαμβάνεις, αλλά από την άλλη είναι ένα πολύ ισχυρό δεκανίκη το οποίο ισχύει για όλη την περιφέρεια, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μαζί με τα καλά στοιχεία που διαβάζουμε στη Standard & Poor's, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου μόνο και αμέσως μετά.
Υπάρχουν και άλλες αναλύσεις όπως τη Saxo Bank, οι οποίες από τώρα κρούν καμπανάκι για την επόμενη μέρα. Τη μέρα δηλαδή που θα έχουν χρεωθεί αναγκαστικά οι κυβερνήσεις και δίτης περιφέρειας και τη μέρα που οι επενδυτές κάποια στιγμή μπορεί να νιώσουν ότι το χρέος αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ασφαλές. Δεν θα είναι η ευθύνη της Ελλάδας που θα φύγουν από το ελληνικό χρέος τότε, αλλά δεν μας δημιουργεί μία ανησυχία για την επόμενη μέρα γενικότερα? Μήπως είμαστε δηλαδή σε έναν θετικό κύκλο που όλα πηγαίνουν καλά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει χρήματα, εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το σωστό κανάλι? Έχετε ερωτήματα και πρέπει να είμαι πολύ πλήρης στην απάντησή μου. Η επόμενη μέρα, αν μας ανησυχεί η υπερχρέωση. Ναι, απλά θίξατε πάρα πολύ εύστοχα σημεία, τα οποία θα ήθελα να αφήσω κανέναν απάντητο. Στο πρώτο κομμάτι, πράγματι, η νομισματική πολιτική βοηθάει πάρα πολύ. Όμως, θέλω να σας θυμίσω, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι το κόστος δανεισμού της χώρας είχε μειωθεί στο 1 τρίτο της περίοδου πρώτο 19 και πριν την υγειονομική κρίση. Άρα πριν την επεκτατική νομισματική πολιτική, την επιβοηθητική στη δημοσιονομική πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ελληνική κυβέρνηση είχε καταφέρει με την αξιοπιστία της και την προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να μειώσει σημαντικά το κόστος δανεισμού. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βοηθάει από τον Μάιο-Ιούνιο του 2020. Και είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, δεκανίκη όπως λέτε, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Όμως ταυτόχρονα, θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτή την περίοδο μέσα, η χώρα έχει καταφέρει να μειώσει ακόμα παραπάνω το κόστος δανεισμού. Θα μπορούσε να είχε μείνει αμετάβλητο με βάση τη βοήθεια της νομισματικής πολιτικής για να μειώνεται ακόμα περισσότερο όσο υπάρχουν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση με τις πολιτικές τις οποίες υλοποιεί στο οικονομικό πεδίο ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Mm-hmm. Πάει το πρώτο σκέλος. Πάμε στο δεύτερο σκέλος. Είπατε ότι οι επενδυτές να φύγουν από το ελληνικό χρέος. Το ελληνικό χρέος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που χτίστηκαν από το 2012 και μετά. Με πόνο και αίμα. Με πόνο και αίμα, σαφέστατα. Οι οποίες όμως προϋποθέσεις και τα στοιχεία τα οποία χτίστηκαν γύρω από το ελληνικό χρέος βοηθούν το ελληνικό χρέος να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να καθίσταται βιώσιμο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των θεσμών. Mm-hmm. Είπατε για επενδυτές. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού χρέους δεν είναι σε επενδυτές με την έννοια ενός φυσικού προσώπου. Είναι περισσότερο από θεσμικούς φορείς, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Άρα δεν μπορεί να φύγει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι στον επίσημο τομέα, όπως αναφέρεται, το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού χρέους. Δεύτερη ιδιαιτερότητα, θετικό στοιχείο για το ελληνικό χρέος, είναι ότι έχει πολύ ευνοϊκό προφίλ. Τι σημαίνει προφίλ? Όταν ένας πολίτης χρωστάει σε μια τράπεζα, συγγνώμη που φέρνω αυτόν τον παραλληλισμό, αλλά για να όχι γίνει καθόλου. Έχει χαμηλή, να το πούμε απλά, έχει χαμηλή δόση και χαμηλή και σταθερή δόση. Ακριβώς. Όταν ο πολίτης πάνε στην τράπεζα, θέλει να πληρώσει όσο γίνεται λιγότερα και να επεκταθεί αυτό σε βάθος ετών. Αυτό έχει καταφέρει η ελληνική πολιτεία από το 2012 και μετά να έχει αιτήσεις χρηματοδοτικές ανάγκες πολύ χαμηλές. Mm-hmm. Πολύ χαμηλότερες από άλλες χώρες. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Γι' αυτό και είδατε πρόσφατα στελέχη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας, να λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Άρα αυτό αναγνωρίζεται θετικά από όλους στο εξωτερικό, όπως ήταν η Standard & Poor's χθες το βράδυ. Και δίνει, λέτε, και μία εξασφάλιση ακριβώς, γιατί λόγω μνημονίων έχουν πάρει το χρέος οι επίσημοι. Αυτό όμως που ανέφερα μέχρι τώρα είναι η θετική διάσταση. Υπάρχουν και κίνδυνοι. Το γεγονός ότι η υγειονομική κρίση κρατάει περισσότερο, mm-hmm, σημαίνει ότι η οικονομία υπολειτουργεί, το βλέπουμε. Και αυξάνει τώρα το ιδιωτικό χρέος. Ξεκινάει σιγά σιγά να κάνει τα πρώτα της βήματα και η πολιτεία οφείλει να βοηθάει την κοινωνία. Άρα έχουμε λιγότερα έσοδα, παραπάνω δαπάνες. Τι σημαίνει αυτό απλά? Υψηλότερο έλλειμμα και υψηλότερο χρέος. Άρα, συμπέρασμα. Ναι, μεν το χρέος είναι βιώσιμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Χρειάζεται συνεπώς να εκμεταλλευτούμε τη δημοσιονομική ευελιξία με υπευθυνότητα, έτσι ώστε να μην έχουμε αναταράξει στο μέλλον. Και να δείξουμε στους ξένους δηλαδή ότι μάθαμε το μάθημα της λιτότητας
και ότι δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε πάλι σε παλιότερες, σε παλιότερες φάσεις σπατάλης και ανοιγμάτων, λέτε. Απόδειξη αυτού είναι η στρατηγική μας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μένουμε στις τακτικές κινήσεις, αλλά υπάρχει μια στρατηγική στη χώρα και στην ελληνική κυβέρνηση. Η στρατηγική μας είναι: ανοίγει σιγά σιγά η οικονομία, βελτιώνεται το σκέλος των εσόδων, βοηθάμε εμείς την κοινωνία να σταθεί στα πόδια της, το τμήμα της κοινωνίας το οποίο πλήττεται, σταδιακά αποσύρουμε τα μέτρα όταν εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σταθεροποίηση της οικονομίας. Και έρχεται και το Ταμείο Ανάκαμψης να βοηθήσει με πόρους από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 της τάξης των 4,5 εκατομμύριων ευρώ. Άρα κάνουμε πολιτική και ενίσχυση της ζήτησης και της προσφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, από το 2022 και μετά, θα υπάρξει δημοσιονομική σταθεροποίηση μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας και όχι με μέτρα λιτότητας. Μάλιστα. Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσονται και οι στοχευμένες μειώσεις φόρων που ανακοινώσαμε προχθές. Τώρα, αυτή η στρατηγική χρειάζεται και κάποιες προβολές και κάποιες υποθέσεις για ποσά. Το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων μέσα στην πανδημία αυξήθηκε. Ναι, μεν έχουμε μια αύξηση στις αποταμιεύσεις που αναμένουμε να πέσει στην κατανάλωση μόλις τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, αλλά αυξήθηκε και το ιδιωτικό χρέος. Πόσο σας ανησυχεί αυτό? Γιατί έχετε τα καλύτερα νούμερα και τις καλύτερες εκτιμήσεις που μπορεί να υπάρξουν. Είπατε δύο λέξεις που αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αριθμοί, νούμερα και εκτιμήσεις. Η πραγματικότητα συνεπώς είναι ότι το ιδιωτικό χρέος είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Όχι σήμερα και πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια και πριν τρία χρόνια. Mm-hmm. Το χρέος των πολιτών σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, παρά τις προσπάθειες που κάναν διαδοχικές κυβερνήσεις να το αντιμετωπίσουν την τελευταία οκταετία, δεν τα κατάφεραν. Αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος. Σας ανησυχεί, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω έτσι. Μας ανησυχούσε, γι' αυτό και νομοθετήσαμε πέρσι το νόμο για την ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας που θα εφαρμοστεί από το καλοκαίρι του 2021. Mm. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε βάσιμα μαζί με την ανάκαμψη της οικονομίας και με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, ότι θα μειωθεί το ιδιωτικό χρέος. Άρα, το ιδιωτικό χρέος, αφήστε την άκρη την πανδημία, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε και πριν πανδημίας. Mm-hmm. Και ό,τι σχήμα έχει γίνει, να ξεκινήσω από τον νόμο Κατσέλη πριν από αρκετά χρόνια, μέχρι σήμερα, απέτυχε. Το μόνο πρόγραμμα που έχει πετύχει είναι το πρόγραμμα Γέφυρα, που νομοθέτησε η σημερινή κυβέρνηση και με το πόρο βοηθάει δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αποπληρώνοντας το κράτος αντί για τους ίδιους τις οφειλές τους προς την τράπεζα, τις δόσεις τους. Mm-hmm. Και μάλιστα για τότε φορά επιβαρύνει τη συνέπεια. Μάλιστα. Τώρα, μέσα στην υγειονομική κρίση, προφανώς υπάρχουν και κίνδυνοι διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους. Όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Είναι πρόδειλο όταν έχει μια οικονομική κρίση με τέτοιο βάθος ύφεσης σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κίνδυνοι διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Προσέξτε όμως. Κίνδυνοι. Εδώ πάμε στις εκτιμήσεις. Εδώ δεν έχουμε στοιχεία ακόμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το 2020 και εν πολύ στο 2021 υπάρχουν αναστολές. Αναστολές φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων. Οπότε δεν μπορείς να ξεστεί από αυτές τις, ποιες από αυτές τις φουσκωμένες αποταμιεύσεις είναι χρέος. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήρθε η αξιωματική αντιπολίτευση και είπε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, σε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, μη ρεαλιστικό, αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό το χαρακτηρισμό προς το παρόν, ότι το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 17 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην πανδημία. Και λέει, τα 10 δις από αυτά είναι η αύξηση των κόκκινων δανείων στις τράπεζες. Μα το 2020 υπήρχαν αναστολές στις δανειακές υποχρεώσεις. Δεν υπήρχε αύξηση κόκκινων δανείων, του να αντίον με τον Ηρακλή υπήρχε μείωση κόκκινων δανείων. Τι ουσιαστικά υπονοούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το έκανε λάθος? Την εκτίμηση της Τραπέζης Ελλάδος, προσέξτε εκτίμηση, όπως πολύ σωστά είπατε, για αύξηση των κόκκινων δανείων το 2021 της τάξης των 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2021, αυτό το 20, mm-hmm. εκτιμήσει. Πριν από μία εβδομάδα, συνομιλώντας με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μας είπαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ότι οι εκτιμήσεις είναι τα κόκκινα δάνεια δεν θα αυξηθούν πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί τα μέτρα στήριξης που έχει κάνει η πολιτεία προς την κοινωνία
έχουν βοηθήσει σημαντικά. Και γιατί, το συνδέω τώρα και με το άλλο στοιχείο που είπατε, οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα έχουν αυξηθεί κατά 21 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου τον τελευταίο χρόνο, εκ των οποίων το 57% είναι από τα νοικοκυριά. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα να αποπληρωθεί ένα κομμάτι του όποιου χρέους έχει συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, είναι, το ίδι, είναι η ίδια δεξαμενή που ελπίζουμε να πάει και στην κατανάλωση αυτή, οπότε... Θα επανέλθω σε αυτό. Συμπέρασμα συνεπώς. Το ιδιωτικό χρέος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό και νομοθετήσαμε. Τολμήσαμε να νομοθετήσουμε. Δεν κρύψαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Ευελπιστούμε την οικονομική πολιτική που ξεδιπλώνουμε. Όπως είναι οι μειώσεις φόρων. Ότι θα διευκολύνουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Και υλοποιούμε πολιτικές μέσα στην υγειονομική κρίση για να μην διωγγωθεί το ιδιωτικό χρέος. Κίνδυνοι υπάρχουν. Ευθύνη μιας υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας είναι να περιορίσει αυτούς τους κινδύνους. Και επειδή είπα ότι δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο, από τα 21 ζητήσω... εκατομμύρια ευρώ, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο προσδοκούμε φέτος να πέσει στην κατανάλωση. Όταν αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς, θα αρχίσει να λειτουργήσει καλύτερα η οικονομία. Και όταν ανοίξει η ίδια. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να κάνουμε μια διακοπή ενός λεπτού. Να κάνουμε μια διακοπή ενός λεπτού για ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μαζί αμέσως μετά. Πολύ ευχαριστώ. Ακούτε Θέμα στους 104,6. Επιστρέφουμε στον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι από Μεγάλη Τρίτη θα ξεκινήσουν οι πιστώσεις των λογαριασμών για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7. Είπα ότι θα ανοίξει πλατφόρμα και θα ξεκινήσουν οι πιστώσεις λίγο αργότερα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, για δύο μέρες, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Πέμπτη, είναι 1,48, η διαφορά είναι μικρή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή 7, λέτε, εκτιμάτε, υπολογίζετε ότι μπορεί να είναι και η τελευταία, αν είμαστε τυχεροί στο υγειονομικό σκέλος. Η οικονομία έχει μια δυναμική, που ακολουθεί την δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Κάθε φορά αναλύουμε τα στοιχεία, αναλύουμε τα δεδομένα και έχουμε αποδείξει ότι ενεργούμε έγκαιρα επ' ωφελία της κοινωνίας. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει. Καλό θα ήταν για τη χώρα να μην υπάρχει. Στην έννοια ότι θα έχει σταθεροποιηθεί πολύ πιο γρήγορα η οικονομία. Πάντως δεν υπάρχει επιτακτικότητα που υπήρχε από την 5 στην 6 ή από την 6 στις 7, να υποθέσω σωστά. Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, πάμε σε μια λογική ανοίγματος οικονομίας. Mm-hmm. Και ένα κομμάτι της οικονομίας ήδη έχει ανοίξει. Εδώ και κάποιες ημέρες, ένα άλλο κομμάτι ανοίγει σήμερα, ένα άλλο κομμάτι ακολουθεί μετά από κάποιες ημέρες. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια διαφορετική εικόνα, πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ένα κομμάτι της αγοράς ουσιαστικά θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω του από τους ίδιους τους πολίτες που θα καταναλώνουν. Mm-hmm. Εύλογο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι το κρίσιμο σήμερα. Παρακαλώ. Εύλογο ερώτημα είναι ότι θα αφήσει αβοήθητες σε επιχειρήσεις πλέον ως πολιτεία. Και η απάντηση είναι όχι. Άρα σε τίτλους. 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιστρεπτέα που ακόμα δεν έχει πιστωθεί, mm-hmm, θα πιστωθεί. Υπάρχει το πρόγραμμα της επιδότησης παγίων δαπανών. 500 εκατομμύρια που θα τρέξει τον Μάιο. Προχθές, να σας πω σε αυτό, ο πρόεδρος των εστιατόρων μας είπε ότι τους έχετε ξεχάσει και ότι έχει κλειδωθεί το πρόγραμμα των ΕΣΠΑ. Δεν έχει ξεκλειδώσει ακόμη. Μισό λεπτό, μην τα μπερδέψουμε. Να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Ναι, ναι. Δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο, okay, αλλά είναι ξεκάθαρο για τους πολίτες. Μιλάω για το πρόγραμμα παγίων δαπανών, όχι για το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα της εστίασης. Okay. Το πρόγραμμα των παγίων δαπανών που έχουμε ανακοινώσει και καλύπτει οριζόντια την ελληνική επιχειρηματικότητα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει το πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο είναι η επιδότηση, όπως είπαμε, των τόκων, τόκων και χρεονησίων, mm-hmm, δηλαδή όλης της δόσεως οικοκυριών και επιχειρήσεων, mm-hmm, το οποίο είναι περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα 100 έχουν ήδη χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει το στοχευμένο πρόγραμμα για την εστίαση, σε αυτό το οποίο μιλήσατε, μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο ακόμα δεν έχει τρέξει, με επισπεύρο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως και κάποια άλλα στοχευμένα προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται μέσω ΕΣΠΑ,
για τον τουρισμό, τα γυμναστήρια, τον αθλητισμό και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτά αν τα αστρίσετε, είναι περίπου το επόμενο χρονικό διάστημα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τη στήριξη των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι επιχειρήσεις θα ανοίξουν, θα ανοίγουν, θα λειτουργούν και θα έχουν, εκτιμώ, μια σίγουρη βοήθεια από την πολιτεία και εύχομαι και μια βοήθεια από τους πολίτες, από την κατανάλωση. Μάλιστα. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε τα δεδομένα, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε εάν χρειαστεί. Απόδειξη αυτού ότι πριν κάποιους μήνες λέγαμε στον προϋπολογισμό ότι φέτος θα χρειαστούν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα στήριξης και τα 7,5 δισεκατομμύρια έγιναν 14 δισεκατομμύρια. Γιατί τόσο χρειάζονται να βοηθήσουμε οικογένεια και επιχειρήσεις. Λοιπόν, ήθελα να σας πάω τώρα και σε ένα άλλο θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς. Ήταν μια εκκρεμότητα, μια που έλαβε τέλος, μια τακτοποίηση που την προηγούμενη φορά που έγινε η απόπειρα δεν πήγε και τόσο καλά. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει αυτό, καθώς ενσωματώνει και την αγροτική, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, τι σημαίνει αυτό για το τραπεζικό σύστημα και για την οικονομία. Αν νιώθετε μία ανακούφιση που αυτή η εκκρεμότητα έλαβε τέλος. Όπως ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και το Ταμείο Χρηματοψηφιακής Σταθερότητας, ολοκληρώθηκε πράγματι χθες με επιτυχία η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Αυτό το γεγονός, μάλιστα ενώ έχουμε μια παγκόσμια συστημική υγειονομική κρίση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η αύξηση καλύφθηκε στο πολλαπλάσιο. Κάτι που συνιστά ψήφο εμπιστοσύνη τη επενδυτική κοινότητα στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, όμως, αποτελεί και ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος, που θα επιτρέψει σε αυτό το τραπεζικό σύστημα τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος και για την ανάπτυξη και για τη διασφάλιση ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ένα επιπλέον στοιχείο θετικό είναι το γεγονός ότι ένα ποσοστό αυτής της αύξησης θα πάει ουσιαστικά για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν από την μείωση των κόκκινων δανείων στο χαρτοφυλάκιο και τις τραπέζες Πειραιώς. Mm-hmm. Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό? Διότι όσο μειώνεται ο όγκος των κόκκινων δανείων, που ήταν το ζητούμενο και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στη σημερινή και βασική προϋπόθεση για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα στο μέλλον, είναι να μειώσει τον όγκο των κόκκινων δανείων για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πιστωτική επέκταση. Δηλαδή για να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν και πάλι την πραγματική οικονομία. Τώρα, η Standard & Poor's από την οποία έχουμε ξεκινήσει, επειδή είμαστε στο 58, γι' αυτό με βλέπετε λίγο βιαστικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μειώθηκε πολύ ο όγκος των κόκκινων δανείων πέρσι με τον Ηρακλή 1 και τώρα με την επέκταση του Ηρακλή είναι η ευκαιρία να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το ύψος του κόκκινου δανείου, που είναι περίπου είναι σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι μονοψήφιος. Η Standard & Poor's, από την οποία ξεκινήσαμε, μέσα στην καλή της έκθεση για την Ελλάδα, λέει σαφώς ότι τώρα ανοίγει και ο δρόμος για μια bad bank μέσα στο επόμενο έτος. Είναι κάτι που έχετε βάλει σε προτεραιότητα? Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας είναι να τρέξει ο Ηρακλής 2, να μπουν οι τράπεζες με χαρτοφυλάκια τους σε αυτόν τον Ηρακλή 2, ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο όγκος των κόκκινων δανείων. Και σε κάθε περίπτωση είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να κάνει ό,τι επιπλέον χρειαστεί για να πετύχουμε τους στόχους του μονοψήφιου ύψους κόκκινων δανείων, εκτιμούμε στο τέλος του 2022, όπως ισχύει στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και μία ερώτηση από ακροατή, από τον Ευάγγελο, εκμισθωτής, για τον Μάρτιο και τον Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο δεν έχει πληρωθεί, λέει, ούτε ένα ευρώ ως αποζημίωση. Τι έχετε να απαντήσετε? Μάρτιος, Απρίλιο, δεν το κατάλαβα. Για να πω, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, αυτό... Μάρτιο και Απρίλιο δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση από το κράτος για χαμένα ενίκεια. Δεν μπορώ να ξέρω την κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Σαφώς και προφανώς ο συμπατριώτης μας θα έχει δίκιο. Δεν μπορώ να ξέρω και την αιτία που δεν έχει αποζημιωθεί. Σωστό, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Η ΑΔΕ έχει αναρτήσει για ποιους λόγους δεν έγιναν κάποιες καταβολές
τον Νοέμβριο με τον Ιανουάριο. Στο Απρίλιο ούτως ή άλλως, δεν θα έχει επιστοθεί. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προχθές 269.461 ιδιοκτήτες ακινήτων, 270.000 δηλαδή ιδιοκτήτες ακινήτων, πιστώθηκαν 182,5 εκατομμύρια ευρώ για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Μάλιστα. Συνολικά οι ιδιοκτήτες έχουν πάρει μέχρι σήμερα 385 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Προσπαθούμε με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να τις καλύψουμε. Αλλά την μεμονωμένη περίπτωση δεν μπορώ να την απαντήσω. Προφανώς ο άνθρωπος θα έχει δίκιο σε κάτι, αλλά δεν το γνωρίζω. Να κλείσω πολύ σύντομα με μια εξωσχολική ερώτηση. Και σας ρωτώ όχι σαν φίλαθλο, αλλά ως άνθρωπο της οικονομίας. Πώς σας φάνηκε η ιστορία της τελευταίας εβδομάδας με τη Super League και την πρωτοβουλία κάποιων τραπεζών και κάποιων διοικήσεων ομάδων που είχαν σχέση με τις τράπεζες να παρουσιάσουν αυτή την πρωτοβουλία, ή ήταν πολύ πιεσμένη εβδομάδα και δεν προλάβατε να ασχοληθείτε με το θέμα? Ασχολούμαι, γιατί ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και γενικώς με τον αθλητισμό. Γι' αυτό σας ρωτάω για μια σύντομη απάντηση πριν πάμε στον Βασίλη Αναστασόπουλο και το Δελτίο Ειδήσεων. Ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά πολύ γρήγορα έδειξε που θα οδηγηθεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο Χρήστος Ταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια καλή μεγάλη εβδομάδα, εύχομαι. Πριν απ' όλα. Καλή μεγάλη.